Αγαπητοί βοηθοί του Sherlock Holmes, γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο γρίφος, το μυστήριο που έχουμε σήμερα, είναι ίσως το πιο σοβαρό που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί σήμερα πρέπει να σώσουμε έναν άνθρωπο που απειλείται. Αυτή τη φορά όμως έχουμε και μια άλλη διαφορά. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες υποθέσεις, σε αυτήν εδώ ο Sherlock Holmes δεν θα σας βοηθήσει καθόλου. Πιστεύει ότι είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να δείτε τα στοιχεία, να λύσετε το γρίφο και να βρείτε τον ένοχο μόνοι σας. Οπότε, ας μην αργούμε, το 1890 μας περιμένει. Αχ, παιδιά, δε χορταίνω να αναπνέω τον αέρα της Βικτοριανής Αγγλίας. Ξέχασα να σας πω ότι στο Λονδίνο εκείνη την εποχή είχε πολύ καυσαέριο. Παρ' όλα αυτά, οι εφευρέσεις και η τεχνολογία εκείνης εποχής είναι ακόμα στη ζωή μας. Πάρτε για παράδειγμα το πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, του τάμπλετ, του κινητού σας εφευρέθηκε, παιδιά, εκείνη την εποχή. Γιατί τότε κυκλοφορούν οι πρώτες γραφομηχανές. Οι εφευρέτες πειραματίστηκαν λίγο με το πώς θα τοποθετήσουν τα πλήκτρα, αλλά αυτό που επέλεξαν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σχεδόν ίδιο ακόμα και σήμερα. Τώρα, βέβαια, για να είμαι και τελείως ειλικρινής, η πρώτη γραφομηχανή που εφευρέθηκε, ήταν λίγο διαφορετική. Αυτή λοιπόν είναι η Hansen Writing Ball, η πρώτη γραφομηχανή στον κόσμο. Εφευρέθηκε το 1865 στη Δανία και όπως βλέπετε η λογική της ήταν λίγο διαφορετική. Καταρχάς, τα πλήκτρα της είναι σαν σφαίρα και τα γράμματα που έγραφε ήταν μόνο κεφαλαία. Αλλά παιδιά, μη χάνουμε χρόνο, πρέπει να πάμε γρήγορα στο γρίφο μας, γιατί είπαμε, σήμερα ένας άνθρωπος κινδυνεύει. Βρισκόμαστε στην αγγλική εξοχή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο. Το αγρόκτημα που βλέπετε πίσω μου είναι η κατοικία του διάσημου συγγραφέα William Davies. Ο κύριος Davies έχει την τάση να απασχολεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη με τα βιβλία του και το καινούριο του έχει ήδη κάνει πάταγο. Στις σελίδες του εξιστορεί, χωρίς βέβαια να κατονομάζει, τις περιπέτειες του Arthur Tate, του γιου του Λόρδου Tate. Ο νεαρός στο βιβλίο παρουσιάζεται σαν ένας άχρηστος, ανίκανος χαραμοφάης. Εν ολίγης ο συγγραφέας μας λέει ότι αν συνεχίσει έτσι ο νεαρός, σε λίγο θα έχει ξοδέψει όλα τα λεφτά του πατέρα του και θα έχει καταστρέψει την περιουσία του. Ο Arthur Tate, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει ρεζίλη σε όλη την καλή κοινωνία του Λονδίνου. Εντάξει τώρα, ο κύριος Davies μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα, αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, μάλλον το παράκανε. Γιατί σήμερα το πρωί, καθώς επέστρεφε σπίτι του από την πρωινή του βόλτα, βρήκε στην είσοδο του σπιτιού του έναν φάκελο. Έναν φάκελο χωρίς γραμματόσημο και χωρίς όνομα παραλήπτη. Όλος περιέργεια, άνοιξε το φάκελο, αλλά αυτό που αντίκρισε τον σόκαρε. Ήταν ένα απειλητικό γράμμα. Αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Πρέπει να επανορθώσεις, αλλιώς θα το μετανιώσεις πολύ άσχημα. Ο κύριος Davies κατατρόμαξε. Κλειδαμπαρώθηκε λοιπόν σπίτι του και περίμενε την αστυνομία. Μετά από λίγη ώρα ήρθε ο αστυνομικός ο κύριος George Smith, τον ηρέμησε και προσπάθησαν να λύσουν την υπόθεση. Ο αστυνομικός κοίταξε αρχικά το γράμμα προσπαθώντας να βγάλει άκρη, αλλά απογοητεύτηκε. Παλιά, λέει, τουλάχιστον καταλαβαίναμε από το γραφικό χαρακτήρα κάτι για τον παραλήπτη. Αλλά το γράμμα αυτό, παιδιά, όπως είδατε, ήταν γραμμένο σε γραφομηχανή. Δεν είχε γραφικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός ρώτησε τον κύριο Davies αν έχει εχθρούς. Αλλά ούτε εκεί είχε πρόοδο, γιατί βλέπετε, ο κύριος Davies είχε πολλούς εχθρούς. Αφενός, προσέβαλε πάρα πολύ κόσμο τα βιβλία του, αλλά και ο ίδιος ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Εκεί λοιπόν που έμοιαζαν να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, ο αστυνομικός είχε μία αναλαμπή. Η γραφομηχανή. Μπορεί ο κύριος Davies να έχει πολλούς εχθρούς, αλλά πόσοι από αυτούς έχουν γραφομηχανή? Στην τελική, παιδιά, είμαστε στο 1890. Οι γραφομηχανές είναι ακόμα σχετικά καινούριες και ακριβές συσκευές. Δεν έχουν όλοι από μία στο σπίτι τους. Ο συγγραφέας, ο κύριος Davies, ενθουσιάστηκε με την ιδέα του αστυνομικού και άρχισε να σκέφτεται ποιους γνωστούς έχει που έχουν γραφομηχανή. Κατέληξε λοιπόν ότι από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχει μαλώσει, μόνο τρεις έχουν γραφομηχανή. Και άρα ένας από αυτούς είναι ο ένοχος. Ο πρώτος άνθρωπος με γραφομηχανή που θυμήθηκε ο κύριος Davies ήταν ο Λόρδος Tate, ο πατέρας του Arthur Tate που θίγεται στο βιβλίο. Άρα, ο νεαρός μπορεί να χρησιμοποίησε τη γραφομηχανή του πατέρα του και να έγραψε εκεί το απειλητικό γράμμα. Ο δεύτερος εχθρός με γραφομηχανή ήταν ο λογιστής του, ο κύριος Thomas Frederick. Αυτός μάλιστα είχε σπεύσει να αγοράσει την Hansen Writing Ball γιατί ήθελε να είναι ένας από τους πρώτους στην Αγγλία που θα είχαν γραφομηχανή, ασχέτως που δεν τη χρησιμοποιούσε. Η σχέση τώρα του κύριου Davies με τον λογιστή του δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν στα δικαστήρια. Βλέπετε, ο κύριος Davies είχε βάλει τον λογιστή του να δουλέψει σαν σκυλή μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο και του είχε υποσχεθεί ότι θα τον πλήρωνε με ποσοστά.
αλλά λίγο πριν βγει το βιβλίο τον απέλησε και έτσι ο λογιστής δεν πήρε φράγκο. Και ο τρίτος εχθρός με γραφομηχανή είναι ο επίσης διάσημος συγγραφέας κύριος Ρίγμπι. Ο κύριος Ντέιβις και ο κύριος Ρίγμπι είναι σαν να έχουν παράλληλες καριέρες τα τελευταία 30 χρόνια και συνεχώς μαλώνουν για το ποιανού το βιβλίο θα κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Πριν από μια εβδομάδα όμως, ο κύριος Ρίγμπι έγραψε ένα πολύ θυμωμένο άρθρο στην εφημερίδα, στο οποίο κατηγορούσε ξεκάθαρα τον κύριο Ντέιβις ότι του έκλεψε την ιδέα για το βιβλίο. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία μας, παιδιά. Αυτά, ό,τι χρειαζόταν το ακούσατε. Άρα τώρα μπορείτε εσείς να βρείτε τη λύση. Είπαμε όμως αυτή τη φορά δεν έχουμε Sherlock Holmes μαζί μας να μας βοηθήσει. Πρέπει μόνοι σας να καταλάβετε ποιος είναι ο ένοχος. Ποιος είναι λοιπόν? Ποιος έστειλε το απειλητικό γράμμα? Μήπως είναι ο Arthur Tate που θίγεται στο βιβλίο? Μήπως είναι ο Thomas Frederick, ο λογιστής που απολύθηκε? Ή μήπως είναι ο συγγραφέας κύριος Ρίγμπι που πιστεύει ότι του έκλεψαν το βιβλίο? Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε βρίσκονται σημειώσεις του βίντεο ή μπορείτε απλά να ξαναδείτε το βίντεο. Τι λέτε, θα καταφέρετε? Αν θέλετε να το προσπαθήσετε, τότε πατήστε pause τώρα. Γιατί μόλις το Big Ben χτυπήσει, εγώ θα πω τη λύση. Και αυτό θα συμβεί σε 5, 4, 3, 2, 1... Τέλεια! Για να δούμε λοιπόν πώς τα πήγατε. Παιδιά, όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να βρούμε τον ένοχο είναι πάνω στο απειλητικό γράμμα. Δύο στοιχεία που μας δείχνουν ποιοι δύο δεν είναι οι ένοχοι. Άρα αυτός που θα μείνει, αυτός είναι που έστειλε και το γράμμα. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι τα γράμματα του μηνύματος. Δείτε, έχουμε και κεφαλαία και πεζά. Ο Thomas Frederick όμως ο λογιστής, είπαμε ότι έχει στην κατοχή του τη γραφομηχανή Hansen Writing Ball, η οποία, αν θυμάστε, είχαμε πει στην αρχή ότι γράφει μόνο κεφαλαία. Άρα αυτό το γράμμα αποκλείεται να γράφτηκε με αυτή τη μηχανή. Το δεύτερο στοιχείο είναι εδώ. Το επανορθώσεις, παιδιά, γράφεται με όμικρον, όχι με ωμέγα. Ο κύριος Ρίγμπι όμως είναι συγγραφέας. Η δουλειά του είναι η γλώσσα. Αποκλείεται να έκανε ένα τόσο μεγάλο ορθογραφικό λάθος. Άρα αποκλείεται και αυτός. Και έτσι αυτός που μένει, αυτός που είναι ο ένοχος, αυτός που έστειλε τελικά το απειλητικό γράμμα, είναι ο νεαρός Arthur Tate. Αγαπητοί βοηθοί του Sherlock Holmes, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε στο σημερινό μυστήριο και πραγματικά ελπίζω μέσα από την καρδιά μου να το λύσατε. Αν δεν το λύσατε τώρα, δεν πειράζει, υπάρχουν και άλλα βίντεο με μυστήριο που σας περιμένουν. Επίσης, αν θέλετε να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στην επίλυση μυστηρίων και live, τότε μην χάσετε τα ζωντανά εργαστήρια που θα κάνουμε μαζί. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, παιδιά, είναι να μην χάσετε τον ίδιο τον Sherlock Holmes στην παράσταση Sherlock Holmes και ο Κλέφτης των Χριστουγέννων. Μείνετε συντονισμένοι στο site του Κέντρου Πολιτισμού.